Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε να... Την κοινή αγροτική πολιτική την ξέρουμε. Είναι αυτή που ουσιαστικά έχει οδηγήσει τη δεκαετία του 2003-2013 σε πάρα πολλές, πάνω από 4 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις όλη την Ευρώπη να καταστραφούν. Είναι αυτή που έχει οδηγήσει τους μικρομεσαίους αγρότες τα τελευταία χρόνια να παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Και πραγματικά εδώ πέρα νομίζουμε ότι οι φυσικοί πρέπει να σταματήσουν, η επιστήμη δηλαδή να σταματήσει να ψάχνει και να έρθει εδώ να δει τα παράλληλα σύμπαντα που βιώνει, που αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις και οι εκπρόσωποι τους και την κατάσταση που βιώνουμε εμείς που παλεύουμε καθημερινά για την επιβίωσή μας. Που σημαίνει απλά και πρακτικά, μισό λεπτό, που σημαίνει απλά και πρακτικά τι, κύριε Καραβιώτη, όταν λέτε ότι μέχρι σήμερα η κοινή αγροτική πολιτική έχει οδηγήσει τους μικρομεσαίους αγρότες ουσιαστικά σε αφανισμό, ότι από εδώ και κάτω τι είναι αυτό το οποίο περιμένετε? Δεν ευσταθούν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Λιβανός. Δημιουργούμε κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια, την επάρκεια, τη βιωσιμότητα αγροδιατροφικών συστημάτων, δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και πιο βιώσιμη ΚΑΠ. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. 1,5 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις θέλουν να πάμε στις ενισχύσεις 35 δισεκατομμύρια. Ενώ όλοι οι υπόλοιπες αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όλες οι υπόλοιπες παίρνουν 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο θα καταφέρει η κοινή αγροτική πολιτική να δώσει, πώς το λένε, εκέγγυα στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Μάλιστα. Την ίδια ώρα που μας τάζουν λαγούς με πετραχίλια όπως τα προηγούμενα χρόνια, η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα είναι απαράδεκτη. Mm-hmm. Σας πω παραδείγμα, στις Βασιλιές δεν υπάρχει γιατρός. Αναγκάζονται οι ηλικιωμένοι να πάρουν το λεωφορείο να κατέβουν κάτω για να γράψουν τα φάρμακά τους. Στον Άγιο Σύλλα οι αγροτικοί δρόμοι είναι τα κακά της χάλια. Στον προφήτη Λία δεν έχουμε νερό να ποτίσουμε τα σταφύλια μας. Κατά τα άλλα, η κοινή αγροτική πολιτική είναι το πρόβλημά μας και η πράσινη ανάπτυξη. Εδώ πρέπει να ασχοληθεί πραγματικά το κράτος για να λυθούν τέτοια προβλήματα. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, πραγματικά κάθε χρόνο ανεβαίνει. Μιλάμε, κάνουμε συνέδρια για το λάδι και το ποιοτικό λάδι που παράγει η Κρήτη και την ίδια στιγμή στη Δακοκτονία δεν έχουν προσληφθεί ακόμα οι κομεάρχες. Κύριε Καραβιώτη, προβλήματα που συναντάμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία δεν λύνονται. Σωστά. Και μας δυσκολεύουν. Ωραία. Κύριε Καραβιώτη, αυτά τα οποία αναφέρετε έχουν να κάνουν μόνο με τους παραγωγούς στο νότο της Ευρώπης ή έχουν να κάνουν και με τους παραγωγούς ενδεχόμενα στο βορρά της Ευρώπης? Διότι έχετε συνηθίσει όλοι σας να μιλάτε για αγρότες πολλαπλών ταχυτήτων. Βεβαίως και υπάρχουν αγρότες πολλών ταχυτήτων. Μέχρι πρόσφατα η βασίλισσα της Αγγλίας είναι αυτή που παίρνει τις μεγαλύτερες ενισχύσεις, γιατί μάλλον είναι αγρότης ενώ δεν είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη. Για ποιο λόγο δίνονται οι ενισχύσεις αναστρέμα και δεν δίνονται με βάση την παραγωγή? Και την ίδια ώρα έχουμε εισρωές προϊόντων από τρίτες και τέταρτες χώρες. Γιατί αυτό εξυπηρετεί τη βιομηχανιοποιημένη παραγωγή που υπάρχει, παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία. Μάλιστα. Για να εισάγουν φθηνές πρώτες ύλες. Mm-hmm. Κάθε χώρα, ανάλογα με την παραγωγή της, προσπαθεί σε αυτό το παζάρι που κάνουμε να κερδίσει. Ωραία. Για να ενισχύσει τις μεγάλες όμως αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Για να το διευκρινίσουμε, επειδή οι αναφορές γίνονται συχνά πυκνά, μετά μου δώσατε το ερέθισμα με αυτό που είπατε για τις επιδοτήσεις που παίρνει η Βασίλισσα της Αγγλίας. Αναρωτιέμαι αν συνεχίζει η Γερμανία να παίρνει επιδοτήσεις για παραγωγή ελαιολάδου, όπως επίσης αν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα μας συνεχίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις για τους ελαιώνες και το λάδι το οποίο εδώ παράγουν. Παίρνει επιδότηση ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ενίσχυση για τα ελαιόδεντρα του. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τα ξέρουμε αυτά, δηλαδή τι συμβαίνει, ποιοι ενισχύονται πραγματικά. Μάλιστα. Και ποιος είναι ο στόχος της κοινής αγροτικής mm-hmm. πολιτικής. Mm-hmm. Αν κάτσουμε και δούμε ένα-ένα τι προβλέπει, θα δείτε ότι τίποτα δεν είναι προς όφελος του μικρού και μεσαίου αγρότη που παλεύει καθημερινά για την επιβίωσή του.